Λοιπόν, επειδή θα πάμε για ανατροπή, αποφασίσαμε με τον Μιχάλη να κάνουμε ένα μικρό χορευτικό. Όχι, εντάξει, αστειεύουμε. Έχουμε μια παράδοση κάθε χρόνο να βάζουμε έναν τίτλο κοντά σε μια ταινία. Πόσοι από εσάς έχουν δει το Prison Break? Χέρια. Εντάξει, 30-40%. Κάτι ανάλογο είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Τι κάνουμε εμείς? Η TikTok εξειδικεύεται, ξεκινάει τη δουλειά της από τη στιγμή που κάποιος χάσει τα δεδομένα του για οποιοδήποτε σκοπό. Εδώ και 15 χρόνια αυτό που κάνουμε είναι να μας έρχεται ένας πελάτης ο οποίος έχει τα δεδομένα του, βρίσκονται σε ένα κουτί, βρίσκονται σε ένα RAID σύστημα, σε ένα οτιδήποτε, δεν θέλω να σας μπλέξω με ιδιαίτερες έννοιες, και αυτό που κάνουμε εμείς είναι να βγάζουμε από το παγιδευμένο κουτί, από τα παγιδευμένα δεδομένα από αυτό το κουτί. Είναι κάτι σαν και τη φωτογραφία που βλέπετε εκεί, ότι ο άνθρωπος έχει κλειστεί έξω από το αυτοκίνητο, είναι τα κλειδιά εκεί, τα βλέπει, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει. Κάπως έτσι έρχονται οι περισσότεροι πελάτες μας μέσα στην εταιρεία. Η TikTok λοιπόν ξεκινάει τη δουλειά της όταν δεν έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Είτε αυτό λέγεται μηχανικό πρόβλημα στο δίσκο, είτε λέγεται crypto wall, είτε λέγεται οτιδήποτε. Ξεκινάμε τη δουλειά μας εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με το backup? Μιχάλη, εξήγησε μας λίγο για το backup, τι γίνεται ακριβώς σήμερα. Τι θα δούμε τα επόμενα 13 λεπτά? Θα δούμε γιατί, αφού όλοι γνωρίζουν τον backup, στην TikTok έχουμε ακόμα δουλειά. Εδώ και 15 χρόνια εμείς φωνάζουμε στους πελάτες μας: πάρτε backup, πάρτε backup. Εμείς γιατί έχουμε δουλειά μετά από 15 χρόνια, που ο κόσμος ξέρει ότι η ανάκτηση δεδομένων είναι ακριβό σπορτ? Δεν πρέπει να φτάσει εκεί. Εμείς έχουμε ακόμα δουλειά. Θα δούμε περιπτώσεις που αντιμετωπίσαμε Loki, CryptoVol, TeslaCrypt, το χρονικό της ζημιάς και κάποια στατιστικά και κάποιες επιτυχίες που είχαμε στον τομέα αυτό. Η αποτελεσματικότερη προστασία για όλα αυτά τα πράγματα θα τη δούμε αργότερα. Αυτό που κρίνουμε εμείς σαν εργαστήριο ανάκτησης δεδομένων, που ξεκινάει πριν έρθετε σε εμάς. Θα μιλήσουμε για ένα καινοτόμο προϊόν, το DRP, το Data Rescue Plan, και θα μιλήσουμε για υπηρεσίες που κάνει η εταιρεία μας, που σιγά σιγά δίνουν λύσεις σε προβλήματα δεδομένων που έχετε. Συνεχίζω, Παναγιώτη, με το κομμάτι του backup. Εγώ θα πω, έχω δώσει έναν ορισμό εκεί. Το backup τι είναι? Το να έχουμε τα αρχεία μας σε δύο μέρη ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, έτσι. Και άμα φύγει το ένα από τα κομμάτια, θα πρέπει να το αναπληρώνουμε με ένα άλλο αντίγραφο. Αυτό είναι backup. Backup δεν σημαίνει ότι αντιγράφω τα δεδομένα μου στον εξωτερικό δίσκο και τα σβήνω από το δίσκο μου. Ξεκινάμε λοιπόν από την έννοια του backup. Να δούμε τι είναι το backup. Θέλει ανεξάρτητο φυσικό μέσο για να είναι backup. Τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Έχω έναν εσωτερικό δίσκο, θέλω και ένα εξωτερικό. Δύο ταυτόχρονα αντίγραφα, τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά σημεία. Το έχω ένα στο γραφείο μου, ένα στο σπίτι. Συγγνώμη, μια στιγμή, stop. Ναι. Πόσοι από εσάς έχουν τα data τους σε δύο διαφορετικά σημεία? Χέρι, ειλικρινά, ειλικρινά. Ήδη 50%. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις των αρχείων μας. Σημαντικό και αυτό. Γιατί μπορεί να πάρω backup κάτι και να πάρω και τον ιό μαζί. Όταν πάω να κάνω restore, να μου έρθει και ο ιός μαζί. Τι δεν είναι backup? Δεν είναι backup αντιγράφω από το σε στον D. Οι μισοί πελάτες μας αντιγράφουν από το σε στον D και είναι ο ίδιος δίσκος, ο ίδιος φυσικός δίσκος. Οπότε χάλασε ο δίσκος, χάθηκε και το backup. Τι δεν είναι backup? Αυτό που σας είπα πριν, δεν κάνω τις φωτογραφίες backup. Μου λέει ο άλλος, κάνω backup. Τις έκανα backup τις φωτογραφίες στον εξωτερικό δίσκο. Δεν είναι backup αυτό. Τις έσβησες από τον αρχικό σου δίσκο και τις πήγες στον εξωτερικό. Άρα δεν είναι backup. Είναι ουσιαστικά το αρχείο σου. Άρα αν σου χαλάσει ο δίσκος, τελείωσες. Τι δεν είναι backup? Βάζω τα αρχεία μου Word Excel στο cloud. Άρα κάνω backup σωστό. Δεν είναι backup ότι τα συγχρονίζεις. Αν θα έχεις πρόβλημα με τον crypto wall, θα έχεις πρόβλημα. Γιατί θα συγχρονιστούν και τα καινούργια δεδομένα που είναι κρυπτογραφημένα. Έχω ένα NAS με RAID 0. Είναι λίγο πιο τεχνικό αυτό. Έχω έναν δίσκο. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ. Δεν είναι το RAID 0, δεν είναι backup. Λοιπόν, ξέρουμε πλέον γιατί τα smartphone έχουν μπει στη ζωή μας. Έτσι, 49% λέει η παγκόσμια μελέτη ότι κάνουν backup, δεν κάνουν backup, και το 80% αναρωτιούνται ή φοβούνται τι θα γίνει με τα δεδομένα τους. Αν θα δείτε στην Ελλάδα τι γίνεται, σας διαβεβαιώ ότι είναι κάτω του 10% των χρηστών στα smartphones που κάνουν backup. Και μην ξεχνάτε ότι τα smartphone πλέον είναι η φωτογραφική κάμερα που είχαμε πριν 15 χρόνια. Άρα είναι τα personal αρχεία όλων, είναι η τράπεζα που κάνουμε κινήσεις, είναι προσωπικά στοιχεία που μπορεί να έχει ο καθένας, είναι τα πάντα. Πάμε να δούμε κάποιες υποθέσεις πώς κινήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια.
Την παρουσίαση θα την έχουμε διαθέσιμη και στο site, μπορείτε να τη δείτε, μην μπαίνουμε σε νούμερα τώρα. Θα σας πω μονάχα ότι έχουμε μία έξαρση στο να κάνουμε εμείς σαν εργαστήριο ανάκτηση σε κινητά τηλέφωνα, γιατί πλέον αποτελούν, πήγε ο άλλος ένα ταξίδι 20 μέρες, τράβηξε από όλο τον κόσμο φωτογραφίες, ήρθε και δούλευε το τηλέφωνό του. Χρειαζόμαστε να του τα πάρουμε, να του κάνουμε ανάκτηση. iPhone, Android και RAID συστήματα έχουν αρχίσει και έχουν έξαρση τον τελευταίο χρόνο. Να σας πω κάποια γενικά στατιστικά στα οποία δεν θα εμείνω, θα σας πω τα πιο σημαντικά. 5 με 10% των δίσκων παρουσιάζουν αστοχία υλικού στην τριετία. Είδαμε καινούργιους δίσκους, 20 ημερών, να τελειώνουν, να σταματάνε να λειτουργούν. Και η εταιρεία, προφανώς η κατασκευάστρια, δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Γιατί είσαι υπεύθυνος για τον backup σου. Είδαμε εκατοντάδες USB flash drives τα οποία χαλάνε. Είδαμε ανθρώπους που είχαν μέσα ολόκληρο αρχείο στα USB drives. 9% των υποθέσεων ήταν μη ανακτήσιμες όταν παραλάβαμε, διότι ο καθένας όταν κάτι του συμβαίνει κακό, θα το δώσει σε ένα τεχνικό της γειτονιάς. Με λίγα λόγια, μην παίζετε με τους δίσκους, έτσι, όχι πολλά παιχνίδια. Πηγαίνετε το σε κάποιον ειδικό, έτσι, γιατί παίζουν κάποιοι, το βάζουν στην κατάψυξη, έχουν δει διάφορα στο YouTube εκεί, βιντεάκια, αστεία κτλ. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Το μόνο που θα κάνουν θα μειώσουν τις πιθανότητες στον ειδικό μετά να κάνει ανάκτηση των αρχείων. Είναι πολύ σημαντικό το να αξιολογήσετε το τι σημαίνει. Δηλαδή, χάσατε τα δεδομένα σας. Η πρώτη λύση ποια είναι? Θα πάμε σε ένα κατάστημα πληροφορικής να μας δώσει μια άποψη. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να κάνει κάποια πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να πειραματιστεί όμως κιόλας. Αυτό δεν θέλετε να συμβεί αν έχετε κρίσιμα δεδομένα. Αν έχετε κρίσιμα δεδομένα, φέρτε λίγα και το δίσκο, θα σας πούμε πόσο κάνει. Γιατί εμείς τι κάνουμε? Τα 15 τελευταία χρόνια έχουμε εξειδικευτεί απλά να εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο όταν πάμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας, που θα μας διασφαλίσει ότι θα πάρουμε τα δεδομένα σας. Αυτό κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ εξειδικευμένοι σε αυτό το κομμάτι. Δεν πειραματιζόμαστε πια. Θα σας πω μερικά περιστατικά, πάλι μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Σε πολύ μεγάλο δημόσιο οργανισμό υγείας, μια υπόθεση που μας πήρε 3 μήνες, χάθηκαν 12 terabyte data με ιστορικό μητρό ασθενών, δεκαετίας. Θα υπήρχαν ποινικές ευθύνες. Αν δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας, θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν πολύ σοβαρές ευθύνες. Μας πήρε 3 μήνες υπόθεση, ήταν μια πολύ ακριβή υπόθεση, τη φέραμε εις πέρας. Σε κατασκευαστική εταιρεία, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά σε μία χρονιά είχαμε 18 υποθέσεις που χρειαζόντουσαν ανάκτηση δεδομένων. Οι άνθρωποι είχαν backup. Έχουν backup. Έτσι, αλλά κάτι δεν δούλεψε σωστά στο backup. Σε μεγάλη επιχείρηση, την ώρα που ο τεχνικός έπαιρνε backup, σε λογιστήριο συγκεκριμένα, την ώρα που ο τεχνικός έπαιρνε backup, κάτι έπεσε το ρεύμα ή κάτι τέτοιο έγινε, ήρθε η υπέρταση, κάηκε και ο εξωτερικός δίσκος, κάηκε και ο εσωτερικός δίσκος. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στη μισή χώρα, να ξέρετε ότι με το θέμα ηλεκτρισμού έχουμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε πτώση τάσης, αλλαγές στις τάσεις. Αυτό, όταν κάποιος είναι εκείνη την ώρα στην πρίζα, μπορεί να του δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το λογιστήριο αυτό είχε 400 πελάτες. Είχε 400 πελάτες και είχε βασίσει τη λύση backup του σε ένα τεχνικό που ερχόταν τακτικά και του έκανε αυτή την εξωτερική δουλειά. Για να καταλάβουμε πώς αντιμετωπίζουμε το backup μας. Δικηγορικό γραφείο διατηρούσε backup 15 ετίας, παρακαλώ, σε ένα φλασάκι 512 MB. Οι φίλοι μας δικηγόροι, αγαπημένοι πελάτες, όλα σε USB. Έτσι, όλα σε USB γιατί το παίρνω παντού. 15 χρόνια το ίδιο φλασάκι, πόσο να αντέξει. Και τα φλασάκια χαλάνε. Έτσι. Λοιπόν, στη μόδα φέτος ο Loki και ο Tesla Crypt και ο Rookie και ο Crypto Wall, όλο αυτό το σόι, όλη αυτή η ωραία οικογένεια, οι οποίοι θα κάνουν τη ζωή μας όσο περνάει ο χρόνος και πιο δύσκολη. Σημειωτέων, εμείς από το εργαστήριο έχουμε το τελευταίο εξάμηνο 600% αύξηση σε περιπτώσεις που έρχονται για ransomware. 600%. Αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή στη χώρα να σας καταστρέψει τα δεδομένα. Ο νούμερο ένα. Δεν το καταλαβαίνεις, συνήθως, έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να φυλαχτείς 100% από αυτούς τους ιούς, διότι εξελίσσονται συνεχώς. Πάμε λιγάκι να δούμε το ιστορικό μιας επίθεσης πολύ γρήγορα. Το μόνο που θα δείτε μια ωραία μέρα, εκτός από την έντονη λειτουργία του συστήματος, γιατί ένα σύστημα θα λειτουργεί πάρα πολύ έντονα, δηλαδή θα αργεί, θα κάνει, θα ράνει, κάποια στιγμή θα δείτε αυτά τα πολύ ωραία αρχαιάκια Loki Recover Instructions και τελεία Loki. Εκεί είναι που τελειώσατε. Έτσι, σημαίνει ότι ο ιός έχει ήδη κρυπτογραφήσει, έχει τελειώσει τη δουλειά του και τα αρχεία σας είναι παγιδευμένα.
θα σας στείλει, θα βρείτε αυτό το αρχιάκι το οποίο θα σας λέει κάποιες περίεργες οδηγίες, που περισσότερος κόσμος δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, και θα σας ζητήσει 2 bitcoin στην αρχή ή μισό bitcoin στην αρχή. Ξεκινάει. Τι σημαίνει αυτό, ξεκινάει. Από πόσο Παναγιώτη το bitcoin σήμερα. Νομίζω είχε 600 ευρώ. Νομίζω. Είναι, τα 2 bitcoin είναι 600-700 ευρώ αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θα πρέπει να τα στείλετε, ποτέ δεν μπορούμε να βρούμε σε ποιον τα στέλνουμε, γι' αυτό το λόγο έχει έξαρση. Όσοι τα πληρώνουν, βοηθούν το έγκλημα. Ποια είναι η εναλλακτική, να το δούμε λιγάκι εμείς, γιατί έχουμε κάποιες πιθανότητες να μπορούμε να φέρουμε κάποια αρχεία. Σε τι μορφή μπορούμε να φέρουμε τα αρχεία, σε αυτή τη μορφή. Χωρίς ονόματα, έτσι. Όχι όλα τα αρχεία, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να φέρουμε. Σημειωτέων, οι λόγοι τύπου κλειδώνουν documents κατά κύριο λόγο, έτσι. Οτιδήποτε είναι σε document μορφή. Όχι το operation system. SQL, και SQL που εκεί γίνεται το κακός χαμός. Γιατί όταν θα σου κλειδώσουν την SQL βάση, εκεί πια τα πράγματα έχουν αγρίευση. 30% έχουμε ανάκτηση σε περιπτώσεις που βοηθήσαμε να ανακτηθούν κάποια αρχεία σε Loki. Πολύ δύσκολη περίπτωση, μερικές φορές είναι και λιγότερα τα ποσοστά. Στον Tesla Crypt έχουμε ήδη βρει και αλγόριθμο αποκωδικοποίηση, μπορούμε να αποχωρήσουμε μεγαλύτερα ποσοστά. Πρόσφατα σήμερα ανακοινώθηκε ότι έχουμε ξεκινήσει και έχουμε περιπτώσεις και για το Rookie που μπορούμε να βοηθήσουμε. Σημειωτέων, ο δίσκος πρέπει να μας έρθει την ίδια μέρα που το καταλάβετε. Όσο περνάει ο χρόνος, είναι τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να μας έρθει το ίδιο μηχάνημα και όχι τα αρχεία. Λοιπόν, για όλα αυτά τα πράγματα βοηθάει η StorageCraft. Είναι ένα λογισμικό το οποίο τι μας κάνει, μας κάνει υβριδικό backup. Είχαμε ένα εργαστήριο χθες, δεν θέλω να επεκταθούμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα βρείτε πληροφορίες και στην παρουσίαση, έχουμε συνημμένο ένα βιντεάκι, θα το βρείτε στο site μας, στο tiktak.gr. Πάντως δίνει λύση σε όλα η StorageCraft. Αν έχετε StorageCraft, δεν έχετε πρόβλημα από κανένα, γιατί απλά γυρίζετε το σύστημά σας. Είναι η πρόληψη που λέμε, έτσι. Είναι ο προληπτικός τρόπος να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και να είμαστε σίγουροι και για τον backup που παίρνουμε. Όσοι πελάτες κόλλησαν Crypto Gold και είχαν StorageCraft, τους επαναφέραμε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Όλα τα αρχεία. Δεν θα δούμε λοιπόν το βιντεάκι, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε Παναγιώτη να πούμε για τον DRP. Να πούμε για τον DRP. Εμείς φέρνουμε ένα καινούριο innovation, μια καινούργια καινοτομία στην Ελλάδα. Φτιάξαμε μαζί με την IQ Brokers και την Generali Ασφαλιστική, φτιάξαμε ένα καινούργιο προϊόν. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες και ιδιώτες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι παθαίνουν μια ζημιά με τα δεδομένα τους και μετά το κόστος που τους επιβαρύνει της ανάκτησης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οπότε εμείς εδώ κάτσαμε λοιπόν μαζί με τους μεσίτες και την ασφαλιστική και φτιάξαμε ένα προϊόν. Είναι το πρώτο προϊόν στην Ελλάδα, πιθανόν και το πρώτο που υπάρχει στην υπηρετική Ευρώπη, υπάρχει στην Αμερική. Ποια είναι η λογική του προϊόντος? Αυτό αφορά άπαντες, ιδιώτες, φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες, φωτογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, ασφαλιστές, όσους έχουν δεδομένα, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Ο Παναγιώτης έχει και μια ιδιότητα και πολύ μεγάλο background στον ασφαλιστικό τομέα, γι' αυτό κιόλας είχε φοβερή τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο. Οπότε τι κάναμε εκεί? Ουσιαστικά εμείς ασφαλίζει ο ενδιαφερόμενος το laptop, το desktop ή τον εξωτερικό δίσκο που αγοράζει. Η αξία, το κόστος είναι 30 ευρώ, είναι σχεδόν μηδαμινό και μας βάσει αυτής της ασφάλισης η οποία ισχύει για 2 χρόνια μπορεί σε περίπτωση που πάθει ζημιά στα δεδομένα του να έρθει στην TikTok και η ανάκτηση να γίνει δωρεάν. Τα πληρώνει όλη η ασφαλιστική εταιρεία. Γιατί Παναγιώτη θέλει να είναι δωρεάν, είναι σημαντικό να είναι δωρεάν, γιατί πόσο κοστίζει η ανάκτηση? Γιατί η ανάκτηση κοστίζει από 400 έως 700 ευρώ κατά μέσο όρο. Έτσι, στην Ελλάδα, γιατί αν ήσασταν στην Γερμανία ή στην Ιταλία, κοστίζει από 2.500 έως 5.000 ευρώ μέσο όρο. Εμείς είμαστε πολύ φτηνότεροι. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το κόστος όταν επιβαρύνει έναν ιδιώτη έτσι, ή έναν μικρομεσαίο ελεύθερο επαγγελματία, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, άρα λοιπόν, το κόστος ασφάλισης είναι 30 ευρώ, η διάρκεια είναι 2 χρόνια. Υπάρχει μια απλότητα διαδικασίας. Κάποιος μπαίνει στο site, κάναμε και εκεί μια μικρή καινοτομία. Φτιάξαμε ένα μικρό λογισμικό το οποίο θα τρέχει πάνω στον υπολογιστή. Γιατί, αν κάποιος από εσάς πάρει ένα desktop ή ένα laptop, δεν μπορεί να ξέρει το δίσκο, το serial number του δίσκου, γιατί αυτό ασφαλίζεται. Φτιάξαμε λοιπόν ένα μικρό λογισμικό το οποίο κάνει ένα auto-run και τρέχει επάνω έτσι, και ουσιαστικά διαβάζει το serial number του δίσκου. Άρα, κάποιος θα μπει στο site, στο drp.gr, θα είναι online κανονικά από αύριο ή την Παρασκευή. Ουσιαστικά είστε οι πρώτοι που το ακούτε. Θα μπαίνει στο site, θα κάνει την εγγραφή του, θα ασφαλίζει το υποκείμενο που είναι ο δίσκος, οποιοδήποτε καινούριος δίσκος, και θα μπορεί να νιώθει ασφαλής ή να κάνει minimize το ρίσκο του τουλάχιστον κατά 92% που είναι το επίπεδο επιτυχίας της TikTok στους σκληρούς δίσκους. TikTok τα τελευταία 15 χρόνια έχει 91,8% επίπεδο επιτυχίας στους σκληρούς δίσκους. Εξαιρώ τα Loki βέβαια, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση.
Τι άλλο κάνουμε που μπορεί να σας βοηθήσει? Είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου συνέβησαν διάφορα περιστατικά σε εταιρείες, όπου κάποιος τεχνικός έκανε κάποια κακόβουλη ενέργεια πριν απολυθεί, για παράδειγμα. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να βρουν αποδείξεις για κάποιες ηλεκτρονικές ενέργειες που γίνανε. Μπήκε κάποιος στον υπολογιστή μου, ψάχνω αποδείξεις για να τον πάω στα δικαστήρια. Η TikTok εδώ και αρκετά χρόνια εξειδικεύεται στο να σας βοηθήσει να σχηματιστεί οι κατάλληλοι, να σχηματιστούν οι κατάλληλες καταγραφές ενεργειών, ούτως ώστε να οδηγήσουμε κάποιον σε μια δικαστική ενέργεια ηλεκτρονικά. Δηλαδή κάνουμε έρευνα, ηλεκτρονική έρευνα των, σε ηλεκτρονικά στοιχεία, έτσι. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κόσμος δεν λαμβάνει υπόψη. Δεν έχω πια το κινητό μου τηλέφωνο, θέλω να το πετάξω να πάρω ένα καινούριο. Το πετάω στα σκουπίδια, το δίνω στο Γιάννη, τον ξέδερφό μου, το δίνω στη θεία μου. Το πουλάω μέσω μιας πλατφόρμας. Το πουλάω στο eBay. Τα δεδομένα βρίσκονται ακόμα εκεί. Λοιπόν, αυτό που, το ίδιο κομμάτι ισχύει και για τις εταιρείες. Τι κάνουν μόλις τελειώνει η διάρκεια ζωής των assets τους, του εξοπλισμού τους? Τα πετάνε στα σκουπίδια. Εδώ έχουμε φέρει μια λύση η οποία πιστοποιεί ότι καταστράφηκαν τα δεδομένα και παίρνετε πιστοποιητικό για αυτό το πράγμα. Περισσότερες πληροφορίες θα δούμε, μπορείτε να τα πούμε από κοντά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Επίσης, κάτι καινοτόμο που ήρθε φέτος. Είχαμε 5-6 υποθέσεις όπου σε WordPress sites, σε Joomla sites, είχαμε hacking. Δηλαδή, μπήκαν άνθρωποι μέσα, βάλανε ένα κακόβουλο λογισμικό και ανέβασαν, για παράδειγμα, ένα τουρκικό background με μια μουσική. Τούρκοι hackers ήταν το συγκεκριμένο. Τούρκοι hackers ήταν το συγκεκριμένο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα έμεινε στον αέρα κάποιο διάστημα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που είχαν. Ήταν ένας δήμος συγκεκριμένα. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε εμείς τι είναι? Αν ο τεχνικός σας φέρει ένα backup, υπάρχει περίπτωση το malware να είναι ακόμα μέσα. Δηλαδή, οι άνθρωποι φέρανε backup πριν από μία μέρα. Και ο ιός ήταν ακόμα μέσα. Φέρανε backup πριν από μια εβδομάδα και ο ιός ήταν ακόμα μέσα. Άρα ο μόνος τρόπος που είχαν ήταν τι να κάνουν, να ξαναστήσουν το WordPress από την αρχή. 2 μήνες δουλειά. Βρήκαμε τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούν να μπουν μέσα στο site, να το καθαρίσουν και να το διατηρήσουν καθαρό από malware για ένα χρόνο. Αυτό είναι μια καινούργια μόδα. Έτσι. Έχει χτυπήσει κυρίως WordPress, τα οποία είναι και τα περισσότερα πια στην Ελλάδα, και Joomla. Έτσι, προσοχή μεγάλη, το ότι έχουμε backup το site δεν σημαίνει ότι το ανεβάσουμε το backup και παίζει. Έτσι, εκεί θέλει τη βοήθεια των ειδικών να καθαριστεί ουσιαστικά το site από όλο το malware και να ανέβει το backup μετά να παίξει safely. Για οποιαδήποτε ερώτηση θα είμαστε διαθέσιμοι στο περίπτερό μας, αν θα μπείτε στο tiktak.gr στο blog μας, ανεβάσαμε σήμερα 11 τρόπους προστασίας από ransomware, μια συγκεκριμένη αναφορά που κάναμε. Μπείτε στο tiktak.gr, μπείτε στο blog μας και δείτε λιγάκι τι απλά πράγματα μπορείτε να κάνετε, ώστε να προστατευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Προφανώς θέλουμε και σχόλια και ερωτήσεις να μας κάνετε στη συνέχεια ή να μας στείλετε και email με ερωτήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.